Ένα διήμερο γεμάτο με γεύσεις και αρώματα από τα μανιτάρια της περιοχής μας θα έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν όσοι θα επισκεφτούν τον οικισμό των Τοξωτών το Σαββατοκύριακο 26 και 27 Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο εδώ και 14 χρόνια κάνουμε μια γιορτή για τους μανιταρόφιλους και όχι μόνο. Είναι μια γιορτή που θα γίνει στους Τοξώτες στις 26 και 27 Οκτωβρίου, Σάββατο και Κυριακή. Ξεκινάει από το πρωί από τις 10 η ώρα. Έχουμε μια ομιλία μανιταρογνωσίας το πρωί, επίδειξη τρούφας και μια βόλτα στο δάσος για να συλλέξουμε μανιτάρια. Και μετά από όλα αυτά έχουμε μανιταρο μαγειρέματα και με τρούφα το μεσημέρι που θα μοιράζουμε στον κόσμο για να δοκιμάσει διάφορες γεύσεις από διάφορα μανιτάρια. Και ταυτόχρονα θα ξεκινήσει και η μουσική, διασκέδαση. Αυτά όλα στον οικισμό των Τοξωτών. Στην πλατεία στον οικισμό των Τοξωτών. Μάλιστα, ο κύριος Ιακωβίδης τόνισε ότι η μανιταροφιλία έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος αλλά και σε όλη τη χώρα, με όλο και περισσότερους συλλέκτες να συμμετέχουν ενεργά σε εξορμήσεις και να έρχονται σε επαφή με τη φύση και τα άγρια μανιτάρια, που είναι ένα προϊόν που έχει μπει πλέον στην αγορά. Η μανιταροφιλία έχει πολύ μεγάλη άνοδο, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις, ειδικά το φθινόπωρο. Δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο που να μην γίνεται εκδήλωση από μανιταρόφιλους σε διάφορα σημεία της Ελλάδος. Έχει διαδοθεί αρκετά, ήδη μας γνωρίζουν και στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια με την πρόοδο που έχουμε κάνει. Και υπάρχουν και αρκετοί επαγγελματίες, νέοι επαγγελματίες, που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα των άγριων μανιταριών. Ένας νέος μανιταροσυλλέκτης πρέπει οπωσδήποτε να έρθει μαζί μας να πάρει τα πρώτα βήματα από εμάς, να δει ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν για να μπορεί να ξεκινήσει να μαζεύει, ας το πούμε, 3-4 είδη με ασφάλεια. Ο κόσμος των μανιταριών είναι ανεξάρτητος. Υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτόν τον τομέα. Ερασιτεχνικά, ερευνητικά, μέσω συλλόγων που μπορεί να δραστηριοποιηθεί ή και επαγγελματικά, με συλλογή, με εμπόριο, με ταποίηση προϊόντων κτλ. Υπάρχει αγορά που να μπορεί να στηρίξει μια τέτοια επαγγελματική δράση? Υπάρχει αγορά, γιατί όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων όλα έχουν άγρια μανιτάρια. Ήδη ο κόσμος τα γνωρίζει και τα αγοράζει. Για τους περισσότερους, ίσως τα μανιτάρια αποτελούν απλώς μια μικρή προσθήκη σε γεύματα ζυμαρικών ή σαλάτες. Επίσης, τα άγρια μανιτάρια είναι συνώνυμα της επικίνδυνης τροφής υπό τον φόβο της δηλητηρίασης. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι σύλλογοι μανιταρόφιλων σε όλη την Ελλάδα προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο, συστήνοντάς μας τον ξεχωριστό αυτό μύκητα. Καλώ τον κόσμο να έρθει στη γιορτή μας, να γνωρίσει το μαγικό κόσμο των μανιταριών, να γευτεί διάφορες γεύσεις από μανιτάρια και γεύσεις με τρούφα, να μπορεί να διασκεδάσει μαζί μας και να δει και το δάσος και το βουνό με μια άλλη ματιά, το οποίο πιστεύω θα του αρέσει.